Έχεις ακούσει ποτέ τους όρους θετική επιβράβευση, αρνητική επιβράβευση, θετική τιμωρία, αρνητική τιμωρία? Είναι όροι της ψυχολογίας και ειδικότερα του περιφορισμού. Είμαι ο Φίλιππος Δημητρουλάκος, επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων στο Ultra Dogs Park και πάμε να μάθουμε πώς αυτοί οι όροι μπαίνουν στην εκπαίδευση σκύλων. Καταρχήν, να πούμε ότι η εκπαίδευση σκύλων είναι συμπεριφορισμός. Πάμε να μάθουμε όμως τι είναι οι όροι που σας είπα πριν και πώς λειτουργούν στην εκπαίδευση. Θετική επιβράβευση, αρνητική επιβράβευση. Θετική επιβράβευση είναι όταν σε συγκεκριμένη συνθήκη ή συμπεριφορά προσθέτω κάτι για να επιβραβεύσω το σκύλο μου, όπως παιχνίδι, φαγητό, χάδι. Αρνητική επιβράβευση είναι βάναυση. Στην ουσία βάζω το σκύλο μου σε μια αρνητική κατάσταση και όταν κάνει τη συμπεριφορά που θέλω, τον βγάζω από αυτή την αρνητική κατάσταση και έτσι επιβραβεύεται. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι όταν θέλω να κάνω το κάτσε και σηκώνω το σκύλο μου να πνίγεται και μόλις καθίσει να αφήσω το λουρί και να χαλαρώσει. Και έτσι να νιώσει ότι επιβραβεύεται. Θετική τιμωρία, αρνητική τιμωρία είναι αυτό που λέει η λέξη. Είναι τιμωρία. Θετική σημαίνει ότι όταν ο σκύλος μου κάνει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, προσθέτω κάτι για να τον τιμωρήσω, που αυτό μπορεί να είναι νερό, να τον τραβήξω με το λουρί απότομα, να τον χτυπήσω, να του φωνάξω. Όλα αυτά είναι θετική τιμωρία. Αρνητική τιμωρία είναι κάτι το οποίο αφαιρώ από το σκύλο μου εκείνη τη στιγμή για να τον τιμωρήσω. Του αφαιρώ το παιχνίδι, του αφαιρώ το φαγητό, αφαιρώ την πρόσβαση σε εμένα, φεύγω εγώ μακριά και έτσι με χάνει, τον παίρνω και τον απομακρύνω. Όλα αυτά λειτουργούν, αλλά ο συνδυασμός θετικής επιβράβευσης και αρνητικής τιμωρίας είναι ο πιο ευγενικός απέναντι στο σκύλο μας, είναι ο πιο σωστός και πιο άπεινος απέναντι στο σκύλο μας. Σύγχρονες έρευνες έχουν δείξει ότι τα σκυλιά τα οποία εκπαιδεύονται με πνίχτη και βία είναι το ίδιο υπάκουο με τα σκυλιά τα οποία εκπαιδεύονται με επιβράβευση, αλλά είναι πολύ μεγαλύτερες οι πιθανότητες να παρουσιάσουν φοβικές συμπεριφορές, συμπεριφορές άγχους και επιθετικότητας. Οπότε επέλεξε το σωστό τρόπο να εκπαιδεύεις το σκύλο σου, χωρίς να χρειάζεται να γίνεσαι βίαιος απέναντί του και να βρίσκεις πάντοτε την υπομονή και τον χρόνο για να πετύχεις το αποτέλεσμα που θες. Αν θέλεις και άλλα τέτοια βίντεο τα οποία στηρίζονται στην επιστήμη της ψυχολογίας, κάνε ένα like και ακολούθησέ με. Καλή συνέχεια, τα λέμε την επόμενη φορά.